τέλος, έχω να πω και το ευχάριστο ότι αυτή τη στιγμή βλέπω και κόσμο και αγαπητούς φίλους που τόσο καιρό μας συμπαραστέκονται και θα μας συμπαραστέκονται πάντοτε σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε για τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Θέλω από την πλευρά μου και εγώ σαν Σωματείο Συνταξιούχων ΝΑΤ να χαιρετήσω τη συγκέντρωσή σας από σήμερα και να δηλώσω ότι δεν θα μείνομαι με σταυρωμένα τα χέρια. Θα παλέψουμε για αυτά που εξυπακούεται ότι δικαιούται κάθε πολιτισμένος Ευρωπαίος πολίτης, εάν θέλουμε να λέγομαστε Ευρωπαίοι. Πληρώσαμε τόσα χρόνια και πληρώσαμε πάρα πολλά για να έχουμε τουλάχιστον την περίθαλψη. Οι συντάξεις μας έχουν κοπεί από 45 με 50% και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει από την 1η-1η του 2015. Αλλά για το θέμα της υγείας δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε σε τίποτα. Οι κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν και μαζί με τα άλλα μέρη της περιφέρειας στην Ελλάδα, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Σύρο, Μυτιλίνη και Άνδρο, έχω συνεχείς επαφές και τις ίδιες μέρες ταυτόχρονα θα κάνουμε κινητοποιήσεις ειδικά για το θέμα του οίκου ναύτου. Γιατί ο οίκος ναύτου από τον καιρό που έγινε ο ΕΟΠΗ έπαψε να ισχύει σαν φορέας. Και εδώ το κτίριο είναι ιδιόκτητο και δεν ξέρουμε και την τύχη του κτιρίου. Είμαστε μία δύναμη μέσα στη Χίο, την οποία τη γνωρίζουμε. Αυτό το νησί έζησε, μεγαλούργησε διαχρονικά 2.500 χρόνια από τη θάλασσα. Λοιπόν, και αυτό θέμε και σήμερα. Η θάλασσα και να συνεχίσει να υπάρχει, αλλά οι απόμαχοι όχι σαν στημένες λεμονόκουπες στη γωνιά. Προσφέραμε, δεν επαιτούμε βάσει του ψηφίσματός μας, αλλά απαιτούμε το να έχουμε τη στοιχειώδη φροντίδα υγείας. Σας ευχαριστώ. Δεν είναι φορεύματα, ανήκουν στο λαό. Παιδεία, υγεία, ρεύμα και νερό. Δεν είναι φορεύματα, ανήκουν στο λαό. Και όταν φέρνει το κόσμο σε αυτή την εξαρτήριωση στην υγεία στο νησί, τότε είναι υπόλοιπο. Thank you.